η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η κοινή συνέντευξη τύπου του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Σκοπιανό ομόλογό του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες του Νίκου Κοντζιά με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό Μπουγιάρ Οσμάνη και τον Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ. Τη μία ή την άλλη μέρα, μακρόχρονα βοηθάει τη χώρα τους. Η Ελλάδα βγαίνει σήμερα από την οικονομική της κρίση. Πιστεύω προσωπικά ότι για να έχει την οικονομική ανάπτυξη που όλοι θέλουμε, χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλης της περιοχής, χρειαζόμαστε την ένταξη όλης της περιοχής στους διεθνούς οργανισμούς που θέλουν οι χώρες γείτονές μας και πιστεύουμε σε έντιμους συμβασμούς. Σε έναν έντιμο συμβασμό μακρόχρονα έχουν να κερδίσουν και οι δύο πλευρές. Σε έναν έντιμο συμβασμό, όχι σε ένα σάπιο όπως λέω, αλλά σε έναν έντιμο, θα κερδίσουν και οι δύο πλευρές. Δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιος χαμένος. Αλλά ασφαλώς ένας συμβασμός, και αυτό αφορά και την Ελλάδα που θέλει έναν έντιμο συμβασμό, δεν μπορείς σε αυτό να πάρεις όλα όσα έχεις στο νου σου ή με τα φυσικά πιστεύεις. Ρεαλιστικά και πραγματικά πρέπει να πάρεις αυτό που, που είναι το κύριο για σένα και να δώσεις αυτό που είναι το κύριο για τον άλλον και το κυριότερο αυτό που είναι το κοινό συμφέρον για το μέλος. Πιστεύω πάρα πολύ στην σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής. Πιστεύω πάρα πολύ ότι η φιλική βόρεια γείτονάς μας είναι μια χώρα με την οποία οι σχέσεις μας σε κρατικό επίπεδο οφείλουν να ακολουθήσουν αυτό που γίνεται στην ίδια τη ζωή. Ξέρουμε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι κινούνται ανάμεσα στις δύο χώρες, τις επισκέπτονται. Ξέρουμε με τι χαρά η οικονομία της Βορείου Ελλάδας δέχεται τους πολίτες της χώρας σας είτε ως αγοραστές, είτε για τουρισμό, είτε για φιλικές επισκέψεις και το αντίστροφο. Και πιστεύω ότι οι δύο λαοί μας είναι πάρα πολύ κοντά και προσπαθεί η κληρονομιά ιστορική να τους απομακρύνει. Είναι κοντά και το μέλλον πρέπει με δικιά μας φροντίδα να τους φέρει ακόμα πιο κοντά. Και τα κράτη μας και οι λαοί μας θα έχουν κέρδος από τις κοινές δράσεις μέσα στο μέλλον και από τη φροντίδα για τις νέες γενιές ανθρώπων σε όλη την περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νικόλα, για την πρόσκληση.